Ο Πρωθυπουργό μα εισήλεψε ή μάλλον αργά το είπε. Είναι αδύνατον η Ευρώπη να έχει πολύ σοβαρά σήμερα σύνορα με εμά. Δηλαδή, εμεί είμαστε τα σύνορα τη Ευρώπη στην Αφρική και στην Ασία. Αν είναι δυνατόν, να φυλάμε τα σύνορα μόνοι μα με αεροπλάνα και με μηχανισμού, με πανάρχια τάξη, με τάξη που είναι διαλυμένα, και φυσικά μα πουλάνε ό,τι εξοπλισμό που έχουν για σκουπίδια Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και άλλοι συνθέτε και άλλε εταιρείε, τα σκουπίδια του πανάκριβα μέσων πλαστικών διαγωνισμών. Η Ελλάδα χρειάζεται πολύ σύγχρονα καινούρια όμορφα όπλα. Όπλα για την ασφάλεια. Και εκεί μπαίνει ένα θέμα. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή ασφάλεια η οποία οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να πληρώνουν τίμημα εάν δεν έχουν να δώσουν στρατό ή εξοπλισμό. Υπάρχουν χώρε που δεν έχουν εξοπλισμό να δώσουν, αλλά θα δώσουν τίμημα για να στηθεί ένα. Ευρωπαϊκό στρατό για τα σύνορα τη Ευρώπη. Εκτό και αν δεν είμαστε Ευρώπη. Είμαστε Ελλάδα, είμαστε λίγο Ευρώπη. Μια ενωμένη Ευρώπη προστατεύει τα σύνορά τη. Τα σύνορά τη δεν είναι Γαλλία, Γερμανία. Να φυλάξουν τι, η Βέλγιο, η Ολλανδία, η Λουξεμβούργο. Τα σύνορα αυτή τη στιγμή τη Ευρώπη, η καρδιά στα σύνορα χτυπάει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει ένα Ευρωπαϊκό στρατό να φυλάει τα σύνορά μου και όχι να έχω όλο το κόστο εγώ τη φύλαξη αυτή. πάντα τον είχα, αλλά τώρα είναι πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν στην Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη, στο Ευρωκοινοβούλιο, θα τεθεί ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα συμφωνήσουν όλοι γιατί αυτό είναι και θα έρθει ένα στρατό πολύ συγκεκριμένο με υπερόπλα. Σε μια περιοχή όπου θα είμαστε και οπλική δύναμη, αλλά θα είναι και τα σύνορα τη Ευρώπη. Έτσι θα λέμε ότι είμαστε Ευρώπη. Τώρα δεν είμαστε Ευρώπη. Είμαστε σορλολό και είναι η Ευρώπη σολόλο. Η Ευρώπη πρέπει να βρει τα βήματά τη και θα τα βρει μέσα από μια πολύ δυνατή, σοβαρή φωνή του δικαίου. Γιατί ακριβώ αυτό είναι. Η Ελλήνια Συνέλευση εγγυάται μια τέτοια διαδικασία. Και βεβαίω έτσι πρέπει να γίνει. Και έτσι λέει και ο καταστατικό χάρτη. Να προστατεύει τα σύνορά τη Ευρώπη. Το ότι δεν εκτελείται είναι μια άλλη διαδικασία.